Βέβαια δεν είναι εδώ ο κύριος Μαραβέγιας. Τον έβαλαν σε εισηγητή σε ένα δύσκολο νομοσχέδιο που συναντά μεγάλες αντιδράσεις. Είναι νέος και θα του συνιστούσαμε να κρατά την ψυχραιμία του, να μην τη χάνει. Του είπαμε και χθες να μην προσφεύγει στον αντικομουνισμό του 1920 μάλιστα. Αυτά που είπε, που τα λέει και τα λέει και η Χρυσή Αυγή, αλλά ο λαός τους έστειλε εκεί που έπρεπε. Είπε πολλά για τον Κουκουέ. Ότι είναι απολίθωμα, ότι είναι αναχρονιστικό και άλλα. Τι είναι όμως σύγχρονο και τι αναχρονιστικό. Μας ακούνε και οι εργαζόμενοι. Το γνωρίζουν βέβαια οι εργαζόμενοι. Τι είναι σύγχρονο. Το ζουν μέσα στους χώρους δουλειάς κάθε μέρα. Και αύριο ακριβώς γι' αυτό απεργούν. Γιατί θεωρούν αυτό το νομοσχέδιο αναχρονιστικό. Θεωρούν αυτό το νομοσχέδιο ότι τους γυρίζει πίσω. Και θα πούμε παρακάτω γιατί. Καταργεί εμβληματικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης. Όχι μη όποια να είναι. Τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την προστασία από τις απολύσεις, το δικαίωμα να οργανώνονται στα συνδικάτα τους, το δικαίωμα να αγωνίζονται για βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν παλεύουν οι εργαζόμενοι και αύριο κατεβαίνουν στον δρόμο, απεργούν γιατί θεωρούν ότι η κυβέρνηση σήμερα θέλει πράγματι να βάλει το κίνημα στο γύψο και να σταματήσει αυτόν τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην εργοδοσία η οποία θέλει την όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση που σήμερα η κυβέρνηση έρχεται με το νομικό πλαίσιο να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα τρία μνημόνια όπου ισοπαίδωσαν τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους και, η Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ στην αρχή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι συγκεκριμένοι οι νόμοι που ψηφίστηκαν όπου ισοπεδώνουν τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Έρχεται σήμερα και συμπληρώνει πάνω σε αυτά τα μέτρα, πάνω στα μέτρα που πάθηκαν για την πανδημία δήθεν προσωρινά αλλά μονιμοποιήθηκαν, έρχεται λοιπόν να προσθέσει όλο αυτό το πλαίσιο που δημιουργεί πράγματι συνθήκες ζωής του 1920, κύριε Μαραβέγια. Θα συνιστούσε λοιπόν τον κύριο, στον κύριο Μαραβέγια, μιας που ήρθε τώρα, ψυχραιμία. Είναι λοιπόν σύγχρονο σήμερα το δεκάωρο. Όταν το 1920 κατακτήθηκε το οκτάωρο, με αυτή την παραγωγικότητα τότε, που σήμερα έχει απογειωθεί, όταν σήμερα ο πλούτος είναι αμύθιτος λόγω της επιστήμης και της τεχνολογίας, είμαστε στην εποχή του 5G όπως είπαμε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όπως τη λέμε, και αντί λοιπόν εδώ σήμερα να συζητάμε για μείωση των ωρών εργασίας, μιλάμε για αύξηση του εργάσιμου χρόνου. Ποιο είναι λοιπόν το σύγχρονο και ποιο είναι το αναχρονιστικό? Αυτό που λέει το Κουκουέ και στηρίζουν και οι εργαζόμενοι αύριο με την απεργία τους, ή αυτό που λέει η κυβέρνηση και φέρνει εδώ τη φωνή των επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων? Για να δούμε λοιπόν αν πράγματι αυτό είναι το σύγχρονο το δικό σας. Εδώ ο λαός θα σας το πει. Και μην νομίζετε, κύριε Μαραβέγια ή κύριε Υπουργέ, επειδή πήρατε μία ψήφο των εργαζομένων, ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν με αυτό το έκτρωμα που εσείς φέρετε εδώ. Η δημοσκόπηση το δείχνει. Κάνατε δημοσκοπήσεις. Και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι απαντούν ότι δεν είναι αντίθετοι στο νομοσχέδιο, θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι άσχημα από αύριο. Άρα λοιπόν το σύγχρονο είναι αυτό που παλεύει η εργατική τάξη, που ναι μπροστά είναι το ΚΚΕ. Κοιτάξτε κύριε Μαραβέγια, και για να τελειώνω με αυτό. Το ΚΚΕ από την ίδρυσή του στάθηκε μπροστά για να οργανωθεί η εργατική τάξη. Να μην είναι, να το πω έτσι, ένα γρανάζι της μηχανής των αφεντικών που θα παράγουν πλούτο και θα το πετάνε.
τους οργάνωσε για να μπορέσουν να χειραφετηθούν, να απαλλαγούν από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν να οργανωθεί για τη τάξη, η αστική τάξη έστεινε στρατό, αστυνομία, εκτελέσεις, λουτό αίματος για να σταματήσει την οργάνωση της εργατικής τάξης, για να σταματήσει τα συνδικάτα που εσείς τα μισείτε και το βγάλατε εδώ αυτό το μίσος, όπως ο υπουργός. Προσπάθησε λοιπόν, το ΚΚΕ μπήκε μπροστά. Το 1918 έγινε και η ΓΕΣΕ τότε, εκείνη την περίοδο. Και με όλη αυτή η διαδρομή από τότε μέχρι τώρα είναι με ανίποτες θυσίες για τα δικαιώματα, τα σύγχρονα δικαιώματα της εργατικής τάξης, που τα στερεί ποιος? Τα στερεί η τάξη που εσείς εκπροσωπείτε. Και εσείς, και εσείς, γιατί στηρίζετε αυτή την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή που βαθαίνει την εκμετάλλευση του εργαζόμενου, αυξάνει τον πλούτο και τελικά τα διέξοδα της εργατικής λαϊκής οικογένειας είναι αυτά που περισσεύουν. Για να δούμε λοιπόν. Είναι σύγχρονο σήμερα η ατομική σύμβαση και όχι η συλλογική? Αυτό κάνετε εσείς εδώ. Λέτε ατομική σύμβαση εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ πέσω ότι υπάρχει διευθέτηση και πάω στον εργοδότη μου, κύριε Υπουργέ, και του πω θέλω μεθαύριο να δουλέψω 6 ώρες και μεθαύριο άλλες 6, και μου πει όχι, τι νους θα περάσει, το δικό μου ή του εργοδότη? Το διευθυντικό δικαίωμα, προφανώς. Άρα λοιπόν αυτά που λέτε ότι είναι εθελοντική, ότι είναι σε συμφωνία, ότι είναι όλα αυτά, είναι, με συγχωρείτε δηλαδή, τα κουραφέξαρα που λέει ο λαός μας. Εδώ επιχειρείτε να ενσωματώσετε αντιδράσεις, ωστόσο τις κάνετε μεγαλύτερες, γιατί ακριβώς δεν μπορείτε να πείσετε. Λέτε κατοχυρώνουμε το 8ωρο. Μα το γράφουμε, λέει, στο άρθρο 55, να το, δεν το βλέπετε, λέει, είναι γραμμένο. Όμως είναι γραμμένο και το 10ωρο. Παρακάτω, κύριε Υπουργέ. Και αυτό γραμμένο είναι. Πέστε μου, ποιο θα μείνει στα χαρτιά? Το 8ωρο που θέλει ο εργαζόμενος ή το 10ωρο που θέλει ο εργοδότης? Σαφώς, το 8ωρο που θέλει ο εργαζόμενος. Αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Το άλλο θα υλοποιηθεί στην πράξη. Αυτό θα υλοποιείται. Τι λέτε επίσης? Ότι οι υπερορίες. Μα θέλει κάποιος να δουλέψει παραπάνω, να βελτιώσει το μισθό του. Γιατί ο μισθός του είναι τόσος πενιχρός? Γιατί καταργήσατε τη συλλογική σύμβαση εργασίας? Σε μέσα σε μία νύχτα 32% κάτω ο μισθός του εργαζόμενου. 650 ευρώ μεικτά σήμερα. Πέστε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς με 650 ευρώ μεικτά μπορείτε να ζήσετε για πόσες μέρες? Μπορείτε να μου πείτε τις μέρες για να πληρώσετε την ταντά του παιδιού σας, για να κάνετε το ένα το άλλο και τα υπόλοιπα? Πόσες μέρες μπορείτε να ζήσετε με 650 ευρώ? Για να δούμε και ο εργαζόμενος αν μπορεί να στείλει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο, αν μπορεί να το στείλει στο ιδιωτικό παιδικό σταθμό, αν μπορεί να καλύψει το ενίκιο που έχει φτάσει στα ύψη, αν μπορεί να καλύψει ανάγκες. Ποιος το έκανε 650 ευρώ? Μα εσείς, για να στηρίξετε τι? Τη φτηνή εργατική δύναμη. Και τι του λέτε του εργαζόμενου? Θέλεις να αυξήσεις το μισθό σου? Κάνε υπερορίες. Όχι 10, το 10 είναι χωρίς αμοιβή. Κάνε υπερορίες. 150 ώρες το χρόνο. 3 ώρες την ημέρα, λέτε στο νομοσχέδιο, θα μπορεί ο εργοδότης να απασχολήσει τον εργαζόμενο. Τι άλλο του λέτε? Του λέτε κάναμε και μία ώρα υπερεργασία. Δηλαδή 20% υπερεργασία και 40% υπερορία. Μεγάλο αντικίνητρο για την εργοδοσία, για να μπορέσει να πάρει νέους εργαζόμενους στο χώρο και να μην απασχολήσει τους ίδιους, να εντετικοποιήσει τη δουλειά για να βγάλει μεγαλύτερη υπεραξία από τον κάθε εργαζόμενο. Αυτό λοιπόν κάνετε σήμερα εδώ. Λέτε στον εργαζόμενο σκάσε και δούλευε, αν θέλεις να καλύψεις βασικές ανάγκες. Και αυτό βγαίνει μέσα από το νομοσχέδιο. Τι λέτε επίσης? Ότι για τις υπερορίες το είπαμε. Για το θέμα της διευθέτησης είναι ένα ζήτημα μεγάλο.
Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτές οι ευέλικτες μορφές που έγιναν δήθεν για τη μητέρα, για το φοιτητή, για όλους αυτούς που θέλουν οι κακομύριδες να δουλέψουν αλλά δεν τους αφήνουμε. Γιατί δεν έχουν το περιθώριο να δουλέψουν 4 ώρες, δεν έχουν το περιθώριο να κάνουν συμφωνία. Στο όνομα λοιπόν της μητέρας του φοιτητή πέρασε η μερική απασχόληση, πέρασε η περιτροπή σε εργασία, πέρασαν 16 μορφές απασχόλησης έχει ο κλάδος του τουρισμού. Στο όνομα λοιπόν της εργαζόμενης μητέρας και του φοιτητή. Αντί να πάρετε μέτρα, ο φοιτητής να μην εργάζεται, να δουλεύει όπως ο κύριος Μαραβέγιας, να διαβάζει όπως ο κύριος Μαραβέγιας, χωρίς να αποσπάται, χωρίς να πηγαίνει στο περοκάματο για να καλύψει τις ανάγκες του. Αντί αυτού λοιπόν να πάρετε όλα αυτά τα μέτρα, τι του λέτε, πήγαινε να δουλέψεις. Με το δικαίωμα βέβαια που έχει ο εργοδότης να του πει πώς θα δουλέψει και πώς θα του δώσει. Αντί λοιπόν να πείτε στη μητέρα, θα εξασφαλίζουμε παιδικό σταθμό, εξασφαλίζουμε τέλος πάντων όλα αυτά που πρέπει για το παιδί της, τι της λέμε, της λέμε να δουλεύει μερική απασχόληση, όπως λέτε και στο νομοσχέδιο, πρωί και απόγευμα, και να μπορούμε να έχουμε και πρόσθετη εργασία πρωί και απόγευμα. Να είναι στο σούπερ μάρκετ όπως υπόθηκε και στην Επιτροπή, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κατά τα άλλα, τι κάνουμε, το κάνουμε αυτό για να την διευκολύνουμε για το παιδί της. Μα ποιον δουλεύετε τώρα, ποιον δουλεύετε. Λέτε επίσης, και λέμε ότι στο όνομα της διευκόλυνσης έγιναν μεγαλύτερες ανατροπές, μέχρι τώρα. Στο όνομα αυτό, λέτε για την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή να συμφιλειωθούν αυτά τα δύο. Αν πράγματι κόπτεστε για την οικογενειακή ζωή, δέστε ποια η κατάσταση που ζει μια οικογένεια σήμερα. Που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, το νερό, δηλαδή τα τιμολόγια αυτά, δεν, πώς το λένε, αν πληρώσει αυτά δεν φτάνει να περάσει το μήνα της. Τα φροντιστήρια των παιδιών τους, όλα αυτά που βασανίζουν σήμερα την οικογένεια είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Και τι θέλετε, τι λέτε τώρα, θες λοιπόν εσύ να λύσεις άλλα προβλήματα που βασανίζουν την οικογένειά σου. Δούλεψε από το ήλιο με ήλιο. Όπως το 1920 που είπαμε ότι είναι αναχρονιστικό. Λέτε και την Κυριακή αργία. Είπαμε και πριν, το εμπόριο, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε 32 Κυριακές να τις ανοίξει. Και ρωτήσαμε, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο εμπόριο που άνοιξαν οι Κυριακές και δουλεύουν οι εργαζόμενοι, δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας? Όχι. Απολύθηκε κόσμος, οι ίδιοι δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα με ώρες ακατάσχετες από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη την ημέρα σου στον δρόμο. Καμία θέση εργασίας. Καμία. Τώρα τι λέτε εσείς, γενικεύετε λοιπόν αυτό το θέμα της δουλειάς της Κυριακές. Άρα λοιπόν και εδώ πάτε πάρα πολύ πίσω. Πολύ πίσω σε σχέση με το θέμα της απελευθέρωσης της Κυριακάτικης Αγίας. Το θέμα το άλλο, όσον αφορά το συλλογικό δίκαιο. Η κυβέρνηση εδώ έχει αποφασίσει να στηρίξει, να θωρακίσει την εργοδοσία απέναντι σε κάθε προσπάθεια οργάνωσης των εργαζομένων και των διεκδικήσεών της. Μίλησε για διαφάνεια ο Υπουργός. Μίλησε για προνόμια. Ποιος είναι αυτός που λειτουργεί με μηχανισμούς? 99 σελίδες, κύριε Υπουργέ, εξώδικο έγινε από σωματεία για την οθεία και την ατιμία στο εργατικό κίνημα από δυνάμεις σας. Από δυνάμεις σας. Και τις πετάξατε στα σκουπίδια. Και έρχεστε σήμερα να μιλήσετε για διαφάνεια και να δείχνετε το ΠΑΜΕ, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Μα είναι δυνατόν?
και να λέτε ότι το πάμε είναι αυτό που παίζει, πώς το λένε, κλωτσοπατινάδα στη ΓΕΣΕΕ. Που ήρθατε, ναι, τα μάτς στείλατε. Τα μάτς στείλατε στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ για να στηρίξετε αυτούς που βάζουν πλάτη στην πολιτική σας και των προηγούμενων, βάζουν πλάτη για να περάσουν όλες αυτές οι ανατροπές σε βάρος των εργαζομένων. Ποια προνόμια? Τα προνόμια τα έχουν οι δικοί σας. Οι συνδικαλιστές, αυτοί που είναι πραγματικά με τον εργάτη, έχουν πολλές απολύσεις στην πλάτη τους, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι τα προνόμια τους? Είναι πάντα στο κυνήγι του εργοδότη, του ισότιμου κατά τα άλλα, όπως εσείς τον έχετε αναγάγει μέσα από το ίδιο το σχέδιο νόμου που έχετε φέρει εδώ. Άρα λοιπόν, σε σχέση με το θέμα αυτού των προνομίων που λέτε, για να τα προβάλλετε δηλαδή, για να μπορέσετε να δυσκολέψετε, να χειροτερέψετε τους όρους που ένας εργαζόμενος θα μπει μπροστά να διεκδικήσει. Να πει, ρε παιδί μου, ότι εδώ με κλέβεις. Μόλις το πει, τελειώνει. Εσείς τι λέτε? Αυτό δεν θα το πει, μπορεί να το πει ούτε ο συνδικαλιστής. Αυτό λέτε. Μιλάτε για υγιή συνδικαλισμό. Το έλεγε ο προηγούμενος υπουργός πολλές φορές. Τι θα πει υγιής συνδικαλισμός? Είναι αυτός που συνενεί, που συμφωνεί, που συμβιβάζεται, που είναι στα πλαίσια του κοινωνικού εταιρισμού να τα βρούμε, ρε παιδιά, στη μέση, να δούμε πόσα θα χάσουμε κι εμείς. Αυτός είναι ο υγιής για σας? Αυτός είναι? Ή και καθόλου? Αυτό θέλετε εσείς, να μην υπάρχει καθόλου συνδικάτο, να μην μπορεί να διεκδικεί το δικαίωμα της απεργίας? Τι άλλο όπλο έχει ο εργαζόμενος να διεκδικήσει? Τι άλλο όπλο έχει? Έχει λοιπόν την ενότητά του, καταρχήν την οργάνωσή του, την ενότητά του, τη συζήτηση τη ζωντανή μέσα στις συνελεύσεις του και την απόφαση να διεκδικήσει την βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας. Εσείς τι κάνετε εδώ? Υψώνετε τεράστια τύχη. Λέτε τέρμα. Τι θα πει ζωντανή συζήτηση, λέτε? Εξ αποστάσεως. Και εντάξει, στη χειρουργική μπορεί να υπάρχει αυτό που λέτε εσείς. Αλλά όμως δεν μπορεί να εμπιστευτείτε τον Πράτη που είπαμε προηγουμένως. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτείτε γιατί δεν ξέρετε. Δεν τον ξέρετε αν είναι καλός χειρουργός. Έτσι δεν είναι? Όπως λοιπόν και ένας που δεν συμμετέχει στη συνέλευση, τι θα ψηφίσει αφού δεν άκουσε τη συζήτηση? Τι θα ψηφίσει αυτός που δεν άκουσε, που δεν συμμετείχε? Εμείς συμμετέχουμε εδώ. Τι θα ψηφίσει αυτός? Θα ψηφίσει λοιπόν αυτό που θα του πει ο εργοδότης. Ψήφισε όχι στην απεργία. Ψήφισε όχι σε αυτό. Ψήφισε αυτόν γιατί είναι καλός. Είναι άνθρωπος συνεννοήσιμος για το σωματείο. Ψήφισε αυτόν. Είναι συνεννοήσιμος για τη ηγεσία. Θα διαμορφώσει καλό σχετισμό. Αυτό θέλετε να κάνετε, κύριοι? Να δώσετε τη δυνατότητα, το όπλο στον εργοδότη να ελέγχει απόλυτα, και στο κράτος βέβαια, τους σχετισμούς δύναμης, αλλά και να σταματήσουν κάθε αγώνα των εργαζομένων. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν έγινε ποτέ δηλαδή. Όσες και προσπάθειες αν έγιναν από τις κυβερνήσεις που πέρασαν, που και αυτές υπηρετούσαν αυτό το κεφάλι που και εσείς σήμερα υπηρετείτε, όπως τη χθεσινή. Δεν έγινε. Γιατί εντάξει, βρήκε τόπους να οργανωθεί, να απεργήσει, να διεκδικήσει, να συγκρουστεί. Αυτή είναι έννοια αυτή η ταξική πάλι. Όσο θα υπάρχουν τάξεις, θα υπάρχει ταξική πάλι και σύγκρουση. Και δεν μπορεί κανείς να τη σταματήσει. Άρα το θέμα της απεργίας. Φτάνετε και παραπέρασε. Τι λέτε, αν πάει με τον Τούκα, είπε άλλος, εγώ είπα με ανακοίνωση, έξω από το χώρο δουλειάς που το έχετε μες στο νομοσχέδιο και είναι ντροπή. Ντροπή σας, μέχρι εκεί φτάσατε. Άμα πάει εκεί θα λέτε ότι αυτή είναι ψυχολογική βία. Άρα παράνομη απεργία, πέρα από όλα τα άλλα δηλαδή, που οδηγούν το 95% των απεργιών να είναι παράνομες. Εσείς λέτε τώρα ότι αν θα πάτε έξω από ένα χώρο δουλειάς το σωματείο που απεργεί και βγάλει την ανακοίνωση και πάει να πει στον εργάτη, βρε εσύ εδώ έχεις υποχρέωση να απεργήσεις γιατί σε αφορά, είναι αυτά τα αιτήματά μας,
Μπορεί λοιπόν εδώ να το υποβάλει μήνυση ο εργοδότης για ψυχολογική βία και να ζητήσει από το σωματείο 1.000 ευρώ ως αποζημίωση. Και δεν τρέπεστε να το φέρετε εδώ. Αυτά τα λέμε όχι για εσάς, γιατί εσείς ξέρετε τι φαίνεται εδώ. Τα λέμε για τους εργαζόμενους που μπορεί να μας ακούνε τώρα και να πάρουν απόφαση. Αύριο η απάντηση να είναι τέτοια που δεν θα έχει προηγούμενο. Για να στηρίξουν τη δουλειά τους, τα δικαιώματά τους, αλλά και τα παιδιά τους. Να στηρίξουν τη νέα γενιά, γιατί αυτή έχετε στο μάτι. Τη νέα γενιά, τι θέλετε, χωρίς δικαιώματα, χωρίς συμβάσεις, χωρίς δικαίωμα οργάνωσης και διεκδίκησης. Αυτό θέλετε, αυτό όμως δεν θα περάσει. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι βάση για συζήτηση. Και γι' αυτό και είπαμε ότι πρέπει να αποσυρθεί από την κυβέρνηση, γιατί θα τη χαρακτηρίσει. Θα γραφτεί και ο Υπουργός αλλά και η κυβέρνηση με μελανά γράμματα στην ιστορία για αυτό το νομοσχέδιο. Τι 330, έχετε πάει πολύ πίσω ακόμα και από τον 330 που το 1976 όντως μέσα από τους αγώνες ανατράπηκε μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες, με πολλές χιλιάδες απολύσεις, με πολλές συγκρούσεις με τους μηχανισμούς καταστολής του κράτους. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Προφανώς ζητάμε ακόμα μια φορά την απόσυρση του νομοσχεδίου.